εισπράξανε μια πολύ ζεστή αγκαλιά, μια πολύ καλή φιλοξενία από τις αρχές, τους εκπροσώπους των αγροτικών και εξαγωγικών φορέων. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος, στήριξε με ερωτήσεις, με συμμετοχές, με σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στην ημερίδα. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί φορείς από την περιοχή, από την περιφέρεια, από το Υπουργείο, από βουλευτές, ευρωβουλευτές, τη Μητρόπολη, Αρκαδίας, το Δήμο, αντιδημάρχη. Ήταν μια πολύ πλούσια σε συμμετοχή, σε χαιρετισμούς και σε εργασίες διημερίδα. Ήταν η πιο επιτυχημένη μέχρι τώρα, γεγονός που αναγνωρίστηκε από όλους, τόσο για την καλή οργάνωση, όσο για την επιστημονικότητα των εργασιών, όπως επίσης και για τις συγκεκριμένες προτάσεις που έγιναν με βάση τα δεδομένα της περιοχής που τα είχαμε πολύ καλά αναλύσει και παρουσιάσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, να δούμε ρωτώ, λίγο, μισό λεπτό. Να ρωτήσω το εξής. Διότι η φιλοξενία είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει κανείς. Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν, επίσης ό,τι είχε να κάνει με την επιστημονικότητά τους, δεν τα αμφισβητεί κανείς. Σας ρώτησα το τι εισπράξατε και θα ήθελα να μου το εξειδικεύσετε με δύο κουβέντες. Εάν υπήρχε ενδιαφέρον από τους ίδιους τους αγρότες, από τους ίδιους τους παραγωγούς, από τους αγροτικούς φορείς και αν εσείς αντιληφθήκατε, καταλάβατε ότι ναι, υπάρχει η πρόθεση να αλλάξουν δεδομένα που μας φέρνουν μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις. Και μόνο το γεγονός, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάνω από 40-50 μαθητές είχαν πάρει μέρος στην έκθεση ζωγραφικής που βραβεύτηκαν όλα αυτά τα παιδιά στο τέλος για τη συμμετοχή τους με θέμα την έκθεση στα φυτοφάρμακα, δείχνει ότι ο κόσμος, οι οικογένειές τους, οι αγρότες της περιοχής, άσχετα αν είναι και οι αγρότες, δηλαδή και γενικότερα ο πληθυσμός της περιοχής, ανταποκρίθηκε και εισπράξαμε από αυτούς ότι ήταν ενθουσιασμένοι που πήγαμε στον τόπο τους και μιλήσαμε με τόσο θάρρος και με τόση ειλικρίνεια πάνω στις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τόσο στο θέμα των βιολογικών προϊόντων που αναδείξαμε ότι θα πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική προοπτική, όσο στο ζήτημα της εισόδου στα σχολεία των μαθημάτων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών, όσο για την λήψη των σωστών μέτρων προστασίας από την έκθεση στα φυτοφάρμακα, στη διαχείριση των κενών συσκευασίας, την τήρηση των αποστάσεων ψεκασμών, το πώς πρέπει να ορθολογίζεται η καλλιέργεια, να υπάρχει καλλιεργητικό πλάνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο παλιός γεροπόταμος, για παράδειγμα, που στήριζε την άρδευση στην περιοχή, δεν απορρέει στη θάλασσα ούτε το χειμώνα. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα έλλειψης νερού, σημαντικό πρόβλημα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την υδρορύπαση που αναφέρεται, που δυστυχώς φέτος η Κρήτη γενικά και η Θεσσαλία, μεγάλες περιοχές δηλαδή της Ελλάδας και οι κύριες αγροτικές περιοχές, εξαιρέθηκαν του ευεργετήματος να προχωρήσουν με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απολυτροποίηση με αυτά που είπατε. Επίσης, από το Κέντρο Υγείας πρώτη φορά ακούσαμε την εμπειρία της περιοχής, της υγειονομικής δηλαδή περιφέρειας, εκεί από το πώς αντιμετωπίζουν τις δηλητηριάσεις σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες και σε επαγγελματίες και σε μη επαγγελματίες. Αναλύθηκαν πολύ παραστατικά οι μηχανισμοί που βλάπτουν τα φυτοφάρμακα μακροχρόνια στην υγεία, μέσα από ενδοκρινικούς, μέσα από κονιδιακές μετατροπές, μέσα από πρωτεϊνικές αλλοιώσεις και πώς αυτά τα φαινόμενα μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, άσχετα αν οι επόμενες γενιές ασχολούνται με τη γεωργία. Πολύ αποκαλυπτική ήταν και η κυρία Νιφαντάκη από το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης, που έδειξε πολύ παραστατικά σε μελέτες αγροτών της περιοχής, όπως και την Ιεράπετρα, πώς επηρεάζεται το σπέρμα, τα οκύτταρα, πώς είναι η αδυναμία πολύ μεγάλη να κάνουν παιδιά, και παρουσιάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον, τα δέχτηκε ο κόσμος, τα δημογραφικά στοιχεία που δείχνουν τις 9 και 10 φορές κάτω την πτώση δηλαδή των γεννήσεων στην περιοχή και την αύξηση των θανάτων. Και είναι σίγουρο ότι αν δεν αναταχθεί το πρόβλημα στην περιοχή, και αυτό το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι, μετά το 2020 οι θάνατοι θα είναι περισσότεροι των γεννήσεων. Επίσης συζητήσαμε ότι πρέπει οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και ο αγροτικός σύλλογος να παρεύουν προς το Υπουργείο, να μην γίνεται από πλευράς του Υπουργείου η εκμετάλλευση των αγροτικών συλλόγων για να προωθεί στην χρήση απαγορευμένων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση φυτοφαρμάκων όπως το διχλωροπροπιένιο και δεσμεύτηκαν οι αγρότες της περιοχής να δουν τα καινούργια προϊόντα που υπάρχουν, τα οποία είναι εντελώς βιοδραστικά και επίσης ακόμα, και αυτό ήταν πολύ αποκαλυπτικό για αυτούς και το δέχτηκαν με μεγάλη ικανοποίηση, να έρθουμε σε επαφή με επιστημονικούς φορείς, με ερευνητικά ιδρύματα, να αξιοποιήσουμε φυτικά υπολείμματα από την ελιά, τον κατσίγαρο, τα στράφυλλα, προϊόντα τέτοια που έχουν μέσα φοβερά φυτοφάρμακα, φυτοπροστατευτικά να το πούμε, και να στραφούμε δηλαδή σε λιγότερο τοξικά και σε πολύ φυτικά, αξιοποιώντας και αυτό που έχουμε. Νομίζω με δύο κουβέντες είπατε τα πάντα όλα, κύριε Πετράκη. Πρώτον, οι επιπτώσεις έτσι όπως καταγράφονται, αλλά κυρίως αυτό το οποίο αναφέρατε, μένω σε αυτό γιατί είναι το παρήγορο, των ίδιων των παιδιών, των αγροτικών οικογενειών, που είτε θα ασχοληθούν είτε δεν θα ασχοληθούν με τη γη τους, ότι είναι εκείνα τα οποία θέλουν να γυρίσουν σελίδα, διότι βάσει των στοιχείων, όπως είπατε πριν από λίγο, μετά το 2020, αν δεν αλλάξουμε ρότα, οι θάνατοι θα είναι περισσότεροι των γεννήσεων. Αλλά κρατάω το θετικό μήνυμα το οποίο βγήκε από αυτή την διημερίδα, γιατί έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και έτσι πρέπει να πάμε μπροστά. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη. Για να κλείσω, κυρία Δουλειαράκη, να πω ότι εξήγησαμε επίσης το καθεστώς της μαύρης εργασίας και ήταν πολύ εντυπωσιακό που η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο των παρευρισκομένων η δημιουργία συντονιστικού φορέα για την εκτίμηση κινδύνων του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Φεστού αναλαμβάνει να εκδώσει φυλάδια στους αγρότες της περιοχής με δικά του έξοδα και τα συμπεράσματα της ημερίδας θα αποσταλούν στα Υπουργεία τα αρμόδια, στις υγειονομικές περιφέρειες, στην Περιφέρεια Κρήτης, Ιατρικό Σύλλογο και σε όσους είναι ενδιαφερόμενοι για αυτά τα συμπεράσματα.